Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας τον κύριο Σπυρίδωνα Πρωτοψάλτη, τον διοικητή του ΟΕΔ, με τον οποίο φιλοδοξούμε να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα αναφορικά με όλα τα θέματα της επικαιρότητας που αφορούν τόσο το θέμα της αγοράς εργασίας, όσο και τα προγράμματα του ίδιου του ΟΕΔ και την ψηφιοποίησή του, καθώς στην τρέχουσα συγκυρία το ζήτημα της εργασίας, αλλά και οι βοήθειες που δίνονται σε ανέργους αλλά και σε εργαζομένους, καθώς και σε εργοδότες, είναι θέματα μείζονος σημασίας. Κύριε Πρωτοψάλτη, είναι χαρά μας να σε έχουμε μαζί μας και προσδοκούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να ενημερώσω το κοινό σας για τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τα σχέδια του ΟΑΕΔ όσον αφορά τη στήριξη της αγοράς εργασίας και του εργατικού δυναμικού. Αναφερόμενος στις δράσεις του ΟΑΕΔ, κύριε Πρωτοψάλτη, πρόσφατα ανακοινώσατε τη διάθεση μιας νέας εφαρμογής του ΟΑΕΔ App και για κινητά τηλέφωνα. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής και πώς εξυπηρετεί τον πολίτη. Κοιτάξτε, το τελευταίο διάστημα, εν μέσω πανδημίας, η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει μια θεαματική επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού. Έχουμε πραγματικά λανσάρει μια σειρά από υπηρεσίες ηλεκτρονικές. Όταν ξεκίνησε η πανδημία, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που είχαμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι δεν μπορούσαμε πια να εξυπηρετούμε κόσμο στις υπηρεσίες μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν την περασμένη Άνοιξη και για πρώτη φορά κάναμε ηλεκτρονική την εγγραφή στο Μητρό Ανέργων του ΟΑΕΔ, δηλαδή στην έκδοση του Δελτίου Ανεργίας, καθώς και στην αίτηση για επίδομα ανεργίας. Φανταστείτε ότι αυτές οι δύο υπηρεσίες ουσιαστικά αντιπροσώπευαν τον λόγο προσέλευσης για τα 2/3 των επισκέψεων του κοινού στις υπηρεσίες μας. Όπως όλες οι εφαρμογές λοιπόν, τι κάνει αυτή η εφαρμογή? Αυτά που μπορείς να κάνεις στο κομπιούτερ σου, στο ίντερνετ, αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που περιέγραψα και πολλές άλλες, μιλάμε για δεκάδες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αυτές τώρα μπορείς ως πολίτης να έχεις πρόσβαση στο τάμπλετ και στο κινητό μέσω της εφαρμογής. Σε αυτή την πρώτη φάση, πάνω από 40 ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ προσφέρονται μέσω της εφαρμογής, στην οποία εισέρχεσαι με τους κωδικούς TaxisNet. Μπορείς να γραφτείς στο Μητρό Ανεργίας, μπορείς να βγάλεις βεβαίωση ανεργίας, μπορείς να κάνεις αίτηση για επίδομα ανεργίας, μπορείς να επικαιροποιήσεις το βιογραφικό σου, μπορείς να κάνεις μία σειρά από πράγματα μέσω της εφαρμογής. Ο σκοπός μας είναι ο ΟΑΕΔ να έρθει πιο κοντά στον πολίτη, να έχει ταχύτερη, ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και με αυτή την κίνηση ουσιαστικά τώρα ο ΟΑΕΔ έρχεται στο χέρι σου. Έρχεται στο κινητό σου και στο στάμπλετ για να μπορείς να κάνεις όλες αυτές τις υπηρεσίες που περιέγραψα και θα ήθελα όσοι ακροατές, όσοι τηλεθεατές παρακολουθούν και ενδιαφέρονται να το κατεβάσουν. Είναι available και στο Google Play Store και στα Apple. Κατεβάζεις την εφαρμογή, προφανώς είναι δωρεάν και ξεκινάς και τη χρησιμοποιείς. Και ελπίζω ότι θα τη βρουν εύκριστη και θα τη βρουν εύκολη οι χρήστες που θα τη χρησιμοποιήσουν. Κύριε Πρωτοψάλτη, πέρα από την εφαρμογή, έχετε αναπτύξει και την πλατφόρμα των ηλεκτρονικών ραντεβού MyOAD Live, που είναι και αυτό μια καινοτομία, ψηφιακή καινοτομία. Ποια είναι τα μηνύματα από την πλατφόρμα αυτή, πώς έχει κινηθεί και ποια είναι η ανταπόκριση του κοινού? Όντως, το Δεκέμβριο ήμασταν από τους πρώτους οι οποίοι υλοποιήσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μια νέα πλατφόρμα, MyOAD Live, μέσω της οποίας και οι άνεργοι και οι επιχειρήσεις μπορούν να κλείσουν ψηφιακά ραντεβού με τους εργασιακούς συμβούλους του ΟΑΕΔ, έτσι ώστε να τους παρέχουν συμβουλευτική μέσω τηλεδιάσκεψης. Και η ανταπόκριση πραγματικά ήταν συγκλονιστική. Με βάση το χρονοδιάγραμμα και τους στόχους που έχετε θέσει, κάνετε λόγο για πλήρη ψηφιοποίηση του ΟΑΕΔ μέχρι το 2022. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει για τους πολίτες και πού βρίσκονται οι διαδικασίες μέχρι στιγμής? Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ κοντά στο να έχουμε όλες τις υπηρεσίες 100% ηλεκτρονικές. Είμαστε όμως σε πολύ καλό δρόμο και ευελπιστώ ότι όντως
θα πετύχουμε αυτό τον φιλόδοξο στόχο που έχουμε θέσει, ο οποίος όμως είναι απαραίτητος και αναγκαίος. Ένα άλλο μείζον ζήτημα αφορά τη στήριξη των συμπολιτών. Ειδικά μέσα στην πανδημία, ο ΑΕΔ είναι η αιχμή του δόρατος για τη στήριξη εκατοντάδων χιλιάδων, μπορώ να πω, συμπολιτών μας. Με ποια μέτρα και ποιες πρωτοβουλίες έχετε συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση και τι αποτέλεσμα έχετε φέρει? Ο ΑΕΔ είναι ένας οργανισμός που έχει έναν πολύ σημαντικό κοινωνικό ρόλο. Είναι πυλώνας της κυβερνητικής πολιτικής για τη στήριξη των ευάλωτων, όπως είναι και οι άνεργοι. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, ο ΑΕΔ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πρωτόγνωρων συνθήκων, τις οποίες βιώνει η οικονομία, η κοινωνία και προφανώς και η αγορά εργασίας. Πρώτα απ' όλα, δόθηκε δίμηνη παράταση σε όλα τα επιδόματα που έληξαν εντός του 2020 και έχει δοθεί παράταση και για τα επιδόματα που έληξαν εντός του πρώτου διμήνου του 2021. Επιπλέον, σε δύο κύκλους χορηγήθηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ, την άνοιξη σε 150.000 μακροχρόνια ανέργους και τώρα στο τέλος του 2020 σε επιπλέον 100.000 μακροχρόνια ανέργους. Πέρα από αυτό όμως στηρίξαμε και τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και επισητισμό χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, στηρίζοντάς του με μία έκτακτη ενίσχυση των 400 ευρώ τον Ιούνιο, Ιούλιο και τον Αύγουστο. Μειώθηκαν τα ένσημα που απαιτούνται για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης ανεργίας στους εποχικά εργαζόμενους από 100 σε 50 ένσημα και τώρα πολύ σύντομα θα προχωρήσουμε στην πληρωμή της έκτακτης, της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε επιστήμονες ύψους πάλι 400 ευρώ. Συνολικά αυτό που περιέγραψα, για να το μεταφράσω σε νούμερα, εντός του 2020 ο ΑΕΔ κατέβαλε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 800.000 συμπολίτες μας. Εμείς συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε προγράμματα και στην απασχόληση και στην κατάρτιση. Συνεχίζουμε άμεσα να υλοποιούμε τα κυβερνητικά μέτρα για τη στήριξη των ανέργων και για την αγορά εργασίας και πιστεύω ότι το συνολικό αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε καταφέρει να αποφύγουμε μια πιθανή εκτείναξη της ανεργίας, έχουμε καταφέρει να πετύχουμε σε ένα αρκετά σημαντικό βαθμό την ανάσχεση της ανεργίας πέρα από το ποσοστό στο οποίο βρισκόταν και έτσι νομίζω ότι συνολικά, αν κάποιος έπρεπε να εκτιμήσει την προσπάθειά μας, πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει να στηρίξουμε το εργατικό δυναμικό σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Και όσον αφορά την επόμενη μέρα, καθώς οι προκλήσεις και αυτές είναι πάρα πολύ μεγάλες και το μεγάλο στοίχημα είναι η ραγδαία ανάκαμψη της απασχόλησης. Σε αυτό ποιες πρωτοβουλίες αναμένετε να λάβετε ώστε και ο ΑΕΔ να λειτουργήσει ως καταλύτης ώστε να πάμε στα προ-πανδημίας επίπεδα τουλάχιστον όσον αφορά την απασχόληση? Ένας κεντρικός άξονας θα είναι η επιδότηση της εργασίας, δηλαδή προγράμματα απασχόλησης που δίνουν κίνητρα μέσω επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις να προσλάβουν ανέργους. Ο μόνος τρόπος να μειωθεί η ανεργία είναι να προσληφθούν άνεργοι σε νέες θέσεις εργασίας. Εμείς μέσα από το εργαλείο των προγραμμάτων απασχόλησης θα συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε νέα προγράμματα τα οποία μέσα από τα υψηλά κίνητρα που θα δίνουμε σε επιχειρήσεις θα οδηγήσουν σε περισσότερες προσλήψεις. Και πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν νέα προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση, στοχευμένα προγράμματα. Σίγουρα είναι μεγάλες οι προκλήσεις. Σίγουρα θα υπάρξουν δυσκολίες. Αλλά αυτή είναι η δουλειά του ΟΑΕΔ. Όπως λέω πολλές φορές στους συνεργάτες μου, ο ΟΑΕΔ είναι για τα δύσκολα. Οι οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής είναι όταν αντιμετωπίζει η κοινωνία μεγάλες προκλήσεις. Αυτό κάνουμε και τώρα. Μεγάλος ο φόρτος εργασίας, μεγάλες οι προκλήσεις, αλλά μεγάλη και η εργαλειοθήκη, η εμπειρία και η τεχνογνωσία του ΟΑΕΔ, καθώς και των στελεχών του και του προσωπικού του, οι οποίοι όλοι μαζί θα κάνουμε αυτή την κοινή προσπάθεια και πιστεύω στο τέλος θα βγούμε νικητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο αυτό, καθώς η εξασφάλιση των όσων των δυνατών περισσότερων φόρων εργασίας είναι ένα στοίχημα για ολόκληρη την κοινωνία. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μοιραστώ τις θέσεις μου με τους τηλεθεατές σας.